πολύ μεγάλη χαρά, γιατί ακόμα και με την παρουσία, εμείς οι καλλιτέχνες, με την παρουσία μας μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να χαμογελάνε, γιατί αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον. Πέρα από τη δουλειά, έχετε κανονίσει να κάνετε κάτι στις γιορτές? Μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν προλαβαίνω. Έχω και το πρωινό και το βραδινό, όλα μαζί. Τι δώρο θα ζητούσατε από τον Άγιο Βασίλη? Εύχομαι να μας φωτίσει με μυαλό, να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε δυνατοί, γιατί σαν λαός έχουμε αποδείξει ότι μόνο όταν ενωθούμε μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Πόσο δύσκολο μοιάζει να καταλάβεις όσα θέλω εγώ. Παρακολουθείτε τα νούμερα στην εκπομπή? Όχι. Καθόλου? Καθόλου. Πολύ απλά στο είπα, όχι. Όχι, γιατί δεν είναι... Δεν ξέρω, πολλές φορές έχω... Πολλοί το έχουν παρεξηγήσει αυτό που... ότι δεν παρακολουθώ τα νούμερα, αλλά πραγματικά δεν βλέπω τα νούμερα. Δεν είναι η δικιά μου δουλειά να ασχολούμαι με τα νούμερα. Εγώ προσπαθώ να κάνω, να είμαι συνεπής σε αυτό που κάνω, να δίνω τον εαυτό μου, να κάνω τον κόσμο να περάσει καλά. Τώρα το θέμα νούμερα και όλα αυτά, υπάρχουν άλλοι που ξέρουν κιόλας. Εγώ και να τα δω δεν ξέρω να τα διαβάσω. Είχατε μια αποχώρηση? Δεν νομίζω ότι έγινε. Αποχώρηση δεν νομίζω ότι έγινε γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Τι έγινε? Δεν ξέρω να σου πω, δεν είμαι το Μέγκα. Το Μέγκα ρώτα γιατί έφυγε η Ρένα. Δεν νομίζω όμως ότι έγινε λόγω της κυρίας Παγιατάκη με τη Ρένα, ότι τσακώθηκαν. Όχι, δεν ισχύει. Αυτό γινόταν μέσα στην εκπομπή, εκεί μέσα βράζει το αίμα μας. Σήμερα υπογράφτηκε το Σύμφωνο Συμβίωσης. Η Εκκλησία καλό θα είναι να βοηθάει τον κόσμο, να είναι δίπλα στον κόσμο και με όλη αυτή τη δύναμη που έχει η Εκκλησία να κοιτάξει καλύτερα, νομίζω, να ασχολείται πώς θα βοηθήσει τον κόσμο και στις εποχές που ζούμε, που υπάρχει πάρα πολύ άπορος κόσμος, να συνεχίσει να κάνει τα συσίτια και να βοηθάει τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμβίωση, εντάξει, δικαίωμα του καθενός είναι, εγώ είμαι υπέρ. Και η Εκκλησία είναι για άλλα πράγματα. Ένα και